Κύριε Πατσούνα, να ξεκινήσουμε καταρχήν να σας ευχηθούμε καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με την κατάσταση που επικρατεί στους νεφροπαθείς. Υπάρχει και ανακοίνωση της Τομεϊκής Οργάνωσης Υγείας Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για την κατάσταση που βιώνουν οι νεφροπαθείς. Είσαστε και προϊστάμενος στην μονάδα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Ναι. Να σας κάνω μια έτσι ψηλή αναδρομή, αν θέλετε, για να καταλάβει και ο κόσμος. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης υπάρχουν περίπου 1.500 άνθρωποι που αιμοκαθαίρονται και έχουν ανάγκη από συστηματικές υπηρεσίες αιμοκάθασης. Τα νοσοκομεία αδυνατούσαν και πριν από την πανδημία να καλύψουν αυτές τις ανάγκες, αφού μόλις το 1 τρίτο αυτών των ασθενών λάβαιναν τη θεραπεία τους στις δημόσιες μονάδες. Οι υπόλοιποι αναγκάζονταν να πηγαίνουν σε ειδικές κλινικές, οι οποίες πατάνε πάνω στις ελλείψεις του ΕΣΥ για να τις θαυρίζουν. Την περίοδο της πανδημίας στην πόλη μας, ενώ δόθηκε εντολή στα νοσοκομεία να εξασφαλίσουν ασφαλή σημεία για την νοσηλεία νεφροπαθών για την αιμοκάθαση, ουσιαστικά μετατράπηκαν σε μονάδες μιας νόσου και θα καθιστούν εξαιρετικά επικίνδυνα για την εξυπηρέτηση αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι ανήκουν σε μια από τις πλέον ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Θέλω να τονίσω εδώ πέρα ότι στα νοσοκομεία σήμερα οι νεφροπαθείς συνυπάρχουν στους ίδιους χώρους με κρούσματα του κορονοϊού. Είναι δηλαδή μεικτά τα νοσοκομεία πλέον και το ελάχιστο προσωπικό που τους εξυπηρετεί αξιοποιείται και σε κλινικές διάφορες που νοσηλεύονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν νεφρική βλάβη και σε μεθ COVID. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα που έχει κάνει τα νοσοκομεία να γονατίσουν είναι ότι οι ασυμπτωματικοί θετικοί ασθενοί αιμοκαθαρώμενοι αναγκάζονται να νοσηλευτούν για πολλές μέρες, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να κάνουν αιμοκάθαση, καθώς οι ιδιωτικές μονάδες δεν διαθέτουν χώρους για την αντιμετώπιση τους. Η οδηγία από τον ΕΟΔΗ ήταν οι θετικοί αιμοκαθαρώμενοι να αντιμετωπιστούν μόνο από τα δημόσια νοσοκομεία. Στην πρώτη φάση της πανδημίας, στο πρώτο κύμα, η αντιμετώπιση των θετικών αιμοκαθαρώμενων γινόταν με αιμοκάθαρση κοντά στην κλίνη του ασθενούς που νοσηλευόταν με φορητά μηχανήματα αιμοκάθαρσης. Ενώ είχε δοθεί εντολή να εξασφαλίσει κάθε μονάδα μία θέση τουλάχιστον για θετικό COVID, δηλαδή να γίνουν στην ουσία μεικτά μέσα στους χώρους, κατορθώθηκε μετά από πιέσεις δικές μας στο Ιπποκράτειο τουλάχιστον νοσοκομείο να δημιουργηθεί μια επιπρόσθετη μονάδα νεφρού με κρεβάτια COVID για την αντιμετώπιση τους σε ξεχωριστό χώρο από την μονάδα κάθασης. Παρόλα αυτά όμως, οι νεφροπαθείς που έρχονται στο νοσοκομείο έρχονται σε χώρους οι οποίοι είναι μολυσμένοι απ' έξω. Το προσωπικό είναι ελάχιστο, δηλαδή οι νοσηλευτές οι ίδιοι αντιμετωπίζουν αυτούς τους θετικούς ασθενείς στις μονάδες αυτούς που έχουν δημιουργηθεί, παράλληλα και στις καθαρές, γιατί δεν φτάνουν. Κύριε Πατσούνα, πάντως, αν θυμάμαι καλά, υπήρξε και ανακοίνωση και του Συλλόγου των Νεφροπαθών, που ειδικά για όλα αυτά που περιγράψατε, λέγανε οι άνθρωποι ότι περνά πραγματικά ένα μαρτύριο για να γίνει η αιμοκάθαρση. Ακόμη και η διαδικασία της αιμοκάθαρσης όταν γίνεται με κινητές μονάδες. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Στο πρώτο κύμα η αντιμετώπιση που έγινε με αυτόν τον τρόπο ήταν μαρτύριο και για τους αιμοκαθαρώμενους και για τους νοσηλευτές. Γιατί να φανταστείτε ότι είναι μηχανήματα φορητά αιμοκάθασης, τα οποία είναι για 24 ώρες, για 24 ώρες θεραπεία. Εμείς τα κάναμε με 4-5 ώρες. Τα δουλεύαμε δηλαδή στο πιο μέγιστο βαθμό, γιατί δεν μπορούσε να έχουμε νοσηλευτεί 24 ώρες σε κάθε έναν νεφροπαθή. Φτάσαμε σε ένα σημείο να νοσηλεύουμε και 27 θετικούς νεφροπαθείς στο νοσοκομείο μας. Και ήταν επιπρόσθετο και για τον ασθενή, αλλά και για τον εργαζόμενο. Γιατί ο εργαζόμενος καλόταν να ήταν 5 ώρες κοντά στον άρρωστο, ο οποίος δεν ήταν σε ένα δωμάτιο μόνος του, ήταν μαζί με 6-7 άλλους ασθενείς. Οπότε το υλικό φορτίο που υπήρχε μέσα στο θάλαμο ήταν τεράστιο, γιατί ήσουν συνέχεια μέσα στο θάλαμο, δεν ήσουν απ' έξω. Δηλαδή δεν έπαιρνε να κάνει νοσηλεία και να βγει, ήσουν κοντά εκεί πέρα. Και οι ασθενείς από τη μεριά τους, δηλαδή αυτό που βιώνανε, το να έχει όλα αυτά τα προβλήματα και να είσαι με άλλους 6-7 ακόμα μέσα ανθρώπους και να έχει και ένα μηχάνημα το οποίο δεν μπορεί να ευχαριστήσει την άλλη τη θεραπεία, γιατί αυτά, όπως είπα, είναι για 24 ώρες, δεν είναι για 4-5 ώρες που τους κάναμε. Και αναγκαζόμαστε να το κάνουμε κάθε μέρα, ενώ μετά μπορείς να κάνεις τη θεραπεία μέρα παραμέρα, κάθε 2 μέρες. Ήταν μια ταλαιπωρία
για αυτούς πάρα πολύ. Μάλιστα, ζητούσανε πριν από ένα μήνα να υπάρξει και ειδική μονάδα, ένα μοναδικό νοσοκομείο αναφορά στη Θεσσαλονίκη. Ναι, δεν έγινε αυτό και εμείς το ζητούσαμε αυτό και η δικιά μας απέτηση ήταν αυτή. Ήταν η λύση που θα μπορούσε να δοθεί στο μεγάλο πρόβλημα, να επιταχθεί μια πολυκλινική με αποκλειστική αιμοδιότητα την νοσηλεία και φροντίδα των κρουσμάτων COVID ή ένα νοσοκομείο αναφοράς, να είναι αποκλειστικά για να προπαθείς. Ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο έγινε. Παρά αυτά, αυτό που έγινε, γίναν όλα τα νοσοκομεία μεικτά COVID, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μονάδες αιμοκάθαρσης πλέον μέσα με μη θετικούς ασθενείς, καθαρούς, σε νοσοκομεία τα οποία είναι όλα COVID. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Αυτή η κατάσταση τώρα πώς δημιουργείται? Έχει να κάνει με ανικανότητα της κυβέρνησης? Τι γίνεται, γιατί εδώ αυτή πάνε κατάσταση... 8 μήνες τώρα αυτή η κατάσταση, 9 μήνες πλέον η πανδημία. Ναι. Αυτή η κατάσταση σχετίζεται άμεσα και με την επραξία ελέγχου στους μεγάλους χώρους δουλειάς, οι οποίες μετατράπηκαν σε εστίες υπερμετάδοσης με τη μία ενίσχυση του στόλου των λεωφορείων, καθώς όμως και με την έλλειψη μέτρων για την ειχνηλάτηση και απομόνωση των κρουσμάτων μακριά από την οικογένειά τους. Οδήγησαν αυτή την έκρηξη της διασποράς. Δηλαδή, όταν ένας υγειονομικός, γιατρός, νοσηλευτής, βοηθός αρρωστήσει, νοσήσει, μπαίνει σε καραντίνα άμα έχει συμπτώματα ήπια που δεν χρειάζεται διασωλήνωση στο σπίτι του, μαζί με την υπόλοιπη οικογένειά του, και επόμενο είναι η διασπορά να γίνει. Το ίδιο ισχύει και για τους συνοδούς των νευροπαθών. Δηλαδή, ένας νευροπαθής, ο οποίος καθόταν μαζί με την οικογένειά του, τα παιδιά του, τη γυναίκα του, δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε αλλού. Καθόταν καραντίνα μέσα στο σπίτι, όλοι μαζί, και όσο και να προφυλαχθεί σε ένα σπίτι 70 τετραγωνικά, δεν έχουμε όλοι βίλες. Έχουμε ένα σπίτι όλοι 70 τετραγωνικά με μια τουαλέτα. Πόσο απομόνωση να κάνεις και να μην μεταδώσεις τον ιό? Και αυτή η κατάσταση, αυτές οι ευθύνες δηλαδή είναι τις Νέες Δημοκρατίες εγκληματικές. Και από την άλλη έχουμε και το ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα που ισχυρίζονται ότι είναι αποτέλεσμα ανικανότητας. Δεν είναι ανικανότητα, είναι συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης. Τα παραπάνω μέτρα που δεν υλοποιήθηκαν, από τη μία θα έσωζαν ανθρώπινες ζωές, από την άλλη όμως θα δημιουργούσαν κόστος, το οποίο θεωρείται ανεπίτρεπτο για τους επιχειρηματικούς ομίλους που βρίσκονται στην ανάγκη να ξεζουμίσουν τους εργαζόμενους προκειμένου να ανακάψει την δορυφορία τους. Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε και από την επίθεση της κυβέρνησης στα όλα τα δικαιώματα εργασιακά και στο λαϊκό εισόδημα που εκτελεί σε αυτή την περίοδο. Τι είναι αυτό που ζητάτε και σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με την ανακοίνωσή σας? Με την ευθύνη της κυβέρνησης πρέπει άμεσα να επιταχθεί ιδιωτική πολυκλινική με αποκλειστική αρμοδιότητα την νοσηλεία και φροντίδα των κρουσμάτων COVID της νευροπαθής. Δεύτερον, να επιταχθούν όσες ιδιωτικές κλινικές αιμοκάθαρσης είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση όλων των υπόλοιπων νευροπαθών. Να γίνουν άμεσα μαζικές προσλήψεις μόνιμων προσωπικών και ειδικών γιατρών, ώστε να στελεχώσουν ανάμεσα σε άλλα και τις νευρολογικές κλινικές, γιατί όπως είχα αναφέρει και στην αρχή, δεν είναι μόνο οι χρόνοι νευροπαθείς οι οποίοι νοσηλεύονται, είναι και οι ασθενείς οι οποίοι νοσούν από COVID και παρουσιάζουν νευρική βλάβη και δυστυχώς είναι πάρα πολλοί. Αυτοί νοσηλεύονται σε διάφορες κλινικές του νοσοκομείου, είτε είναι παθολογικές, ορθοπαιδικές, χειρουργικές, ή έχουν την ανάγκη διασωλήνωσης, οπότε υποστηρίζονται στις ΜΕΘ. Οπότε εκεί πέρα η παρουσία μας είναι απαραίτητη για να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό λέμε άμεσες μαζικές προσλήψεις νοσηλευτών και γιατρών και βοηθητικού προσωπικού. Και ένα τελευταίο, να ληφθούν ειδικά μέτρα για τα άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος των νευροπαθών σε περίπτωση που νοσήσουν. Όπως και για μας, αξιοποιώντας επίταξη δωματίων ξενοδοχείων για τη διαμονή τους και ταυτόχρονα να καλύπτει το κράτος οποιοδήποτε ανάγκη σε φροντίδα που θα εκλείψει από τον νευροπαθή, αν ο συνοδός του δηλαδή είναι σε καραντίνα σε ένα ξενοδοχείο. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή μια πρωτοβάθμια περίθαλψη που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο που θα είναι σπίτι του. Μάλιστα, και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσετε τις δράσεις σας? Βέβαια. Βέβαια, γιατί αυτή η βαρβαρότητα που προκαλεί αυτή η πολιτική φτάνει στο σημείο να θέτει σε κινδύνους, όχι σε κίνδυνο εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, τους ανθρώπους με αναπηρία και εν προκειμένου τους νευροπαθείς. Είναι πραγματικά το αντιαστικό στον 21ο αιώνα να δυνατούν τα συστήματα υγείας να παράσχουν μια τόσο ζωτική θεραπεία όπως η αιμοκάθαρση. Ο λαός και οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να ανοιχθούν άλλο αυτή την βαρβαρότητα. Πρέπει να ανοίξει σήμερα συζήτηση για το τι σύστημα υγείας έχουμε ανάγκη. Από σήμερα να γίνει κατανοητό ότι ένα τέτοιο σύστημα δεν χωρά στα ασθενά πλαίσια της καπιταλιστικής οικονομίας
και των στιγερών νόμων της κληροφορίας. Από σήμερα να δημιουργηθεί κριτήριο για το ποιες είναι οι σύγχρονες ανάγκες και το πώς μπορούν να ικανοποιηθούν ως προϋπόθεση για να ανοίξει ο δρόμος για ριζικές ανατροπές σε επίπεδο κοινωνίας και οικονομίας. Καλούμε όλους τους οικονομικούς, τους ανθρώπους με ρυθμοπάθειες και τις οικογένειές τους να παλέψουν οργανωμένα για τη λήψη άμεσων μέτρων για την προστασία της ασφάλειας και της ζωής, για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των αναγκών της αιμοκάθασης. Οι κυβερνήσεις δεν πείθονται με λογικά επιχειρήματα, επειδή είναι συνειδητά ταγμένες στη λογική κόστος όφελος. Ο λαός είναι ο μόνος που μπορεί με τους αγώνες του να επιβάλλει το δίκαιό του, ώστε να μπορέσει να αποσπάσει κατακτήσεις ως σήμερα, να ανοίξει το δρόμο για ριζικές αλλαγές για το αύριο. Κύριε Πατσούνα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή να το ξαναπούμε.